Ιστορία Πέμπτης Δημοτικού, ενότητα Πέμπτη, η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 23, η νομοθεσία και η διοίκηση εξυγχρονίζονται. Τι θα δούμε στο σημερινό κεφάλαιο? Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι δημιουργούν προβλήματα στην αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία κατάφερε με μακροχρόνιους πολέμους να σωθεί, αλλά δημιουργήθηκαν προβλήματα. Από διοργάνωση του στρατού, ο στρατός δεν λειτουργούσε, χαλάρωση της δικαιοσύνης, οι νόμοι δεν λειτουργούσαν και επίσης υπήρχαν προβλήματα στους μικροκαλλιεργητές. Σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή στρατός, δικαιοσύνη, οικονομία, υπήρχαν προβλήματα. Έτσι, ένας σπουδαίος αυτοκράτορας και μεταρρυθμιστής, ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, θα προσπαθήσει να σώσει την αυτοκρατορία με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. Χωρίζει την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες που ονόμασε θέματα. Αυτό είναι ένα διοικητικό μέτρο. Όρισε ως διοικητές στρατηγούς στα θέματα υπεύθυνους για την ασφάλειά τους στρατηγούς. Ως διοικητές όρισε στρατηγούς οι οποίοι ήταν και υπεύθυνοι για την ασφάλεια των θεμάτων. Τα θέματα λοιπόν ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες. Εδώ βλέπουμε στο χάρτη θέματα του Βυζαντίου τον 7ο αιώνα, όλα αυτά εδώ πέρα. Θέμα Καπαδοκίας, θέμα Αρμενιακών, θέμα Παφλαγωνίας, θέμα Θρακισίων. Όλα αυτά εδώ πέρα ήταν μεγάλες ενότητες διοικητικές που ονομάζονταν θέματα, θέμα Σελευκίας, και υπεύθυνοι για την ασφάλεια των θεμάτων ήταν στρατηγοί διοικητές που είχαν αναλάβει ο καθένας και από ένα θέμα. Επίσης, μοίρασε δημόσια γη σε γεωργούς που κατοικούσαν στα σύνορα με την υποχρέωση να την καλλιεργούν και να στρατεύονται στις ώρες των κινδύνων. Αυτοί ήταν οι γνωστοί μας ακρίτες, οι γενναίοι υπερασπιστές των συνόρων. Ήθελε στα σύνορα να υπάρχει κόσμος, πληθυσμός. Και έτσι μοίρασε γη σε γεωργούς, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι να την καλλιεργούν, αλλά και να στρατεύονται σε ώρες κινδύνου να μπορούν να πολεμήσουν για να υπερασπίσουν τις περιοχές αυτές των συνόρων, τις ακριτικές περιοχές. Οι γενναίοι ακρίτες λοιπόν. Και έκανε και σπουδαίο νομοθετικό έργο. Εξυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιστινιανού, τους έκανε πιο σύγχρονους δηλαδή, και τους προσάρμοσε στην εποχή. Η εκλογή ήταν ένα νομοθετικό έργο και ο γεωργικός νόμος ένα άλλο. Δημοσίευσε την εκλογή, μία συλλογή νόμων στην ελληνική γλώσσα, ενώ οι νόμοι του Ιστινιανού ήταν στη λατινική, στην ελληνική γλώσσα για να τις καταλαβαίνουν όλοι και σε απλή γλώσσα. Όριζε η εκλογή ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και στη δικαιοσύνη, και είχε και πολλές άλλες φιλάνθρωπες νομοθεσίες. Εξύψωνε τον ρόλο της γυναίκας, ήταν εναντίον κάπως της, περιόριζε τη θανατική ποινή, είχε πολλές φιλάνθρωπες διατάξεις. Επίσης τον γεωργικό νόμο που προστάτευε την περιουσία των μικροκαλλιεργητών, έτσι ώστε να μην πέφτει στα χέρια των μεγάλων καλλιεργητών, και ανέθεσε τη φύλαξη των φιλάνθρωπων αυτών νόμων στους δικαστές, για τους οποίους είπε ότι κάνουν ένα φιλάνθρωπο έργο, ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, γιατί οι νόμοι καλό είναι όταν εκτελούνται και φυλάσσονται. Αν είναι μόνο στα χαρτιά δεν έχουν καμιά αξία. Έπρεπε λοιπόν οι δικαστές να επιτηρούν κατά πόσο την εφαρμογή των νόμων. Επέβαλε επίσης φόρο
στα εκκλησιαστικά κτήματα τον κοινό φόρο για όλους, δηλαδή είπε και τα κτήματα που καλλιεργούν, που καλλιεργεί η εκκλησία, και αυτά πρέπει όπως όλοι να πληρώνουν φόρο για να ενισχυθεί το κράτος, να μην εξαιρεθεί η εκκλησία από τη φορολογία. Και επίσης πήρε την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση από τους κληρικούς και τους μοναχούς και την έδωσε σε δασκάλους. Δηλαδή η δημόσια εκπαίδευση, τα δημόσια σχολεία δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στα χέρια κληρικών και μοναχών. Όλες αυτές λοιπόν οι σπουδαίες μεταρρυθμίσεις οποίες έκανε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος ανακούφισαν τις λαϊκές τάξεις, βοήθησαν την αυτοκρατορία στη διοίκησή της και στην οικονομία της και στο στρατό της, αλλά δυσαρέστησαν τους πλουσίους και τους ισχυρούς. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Διαβάζουμε το μάθημα. Η νομοθεσία και η διοίκηση εξυγχρονίζονται. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους γείτονες λαούς δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα στην αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. Θα δούμε λοιπόν το νομοθετικό και διοικητικό έργο του Λέοντα του Τρίτου του Ίσαυρου, ενός σπουδαίου μεταρρυθμιστή, και πώς προσπάθησε να λύσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας. Τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα της αυτοκρατορίας. Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς, ιδιαίτερα με τους Άραβες, έσουσαν την Κωνσταντινούπολη και την αυτοκρατορία από μεγάλους κινδύνους. Δημιούργησαν όμως στο Βυζάντιο πολλά εσωτερικά προβλήματα, τα οποία χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεραστούν. Νίκησαν λοιπόν, το είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, οι Βυζαντινοί τους εχθρούς, ιδιαίτερα τους Άραβες, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνοι για την πτώση της αυτοκρατορίας, αλλά όλοι αυτοί οι συνεχείς πόλεμοι δημιούργησαν προβλήματα στο στρατό, στην οικονομία. Η αυτοκρατορία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος ήθελε να λύσει αυτά τα προβλήματα με μεταρρυθμίσεις νομοθετικές και διοικητικές. Ποια ήταν τώρα αυτά τα προβλήματα? Συγκεκριμένα, αποδιοργάνωσαν το στρατό των συνόρων και των ακριτικών περιοχών. Αποδυνάμωσαν οικονομικά το κράτος και στέρισαν την Ήπεθρο από εργατικά χέρια. Χαλάρωσαν την απονομή της δικαιοσύνης και οι νόμοι δεν εφαρμόζονταν με δίκαιο τρόπο για όλους. Στέρισαν από πολλούς μικροκαλλιεργητές τα κτήματά τους και τους μετέτρεψαν σε δουλοπάρικους των δυνατών. Αποδιοργάνωση του στρατού, ειδικά στα σύνορα και στις ακριτικές περιοχές εκεί πέρα που ο στρατός πολεμούσε. Ήταν σε κακή κατάσταση ο στρατός. Αποδυνάμωση οικονομική του κράτους. Το κράτος δεν είχε λεφτά. Και δεν είχε λεφτά γιατί πολλά εργατικά χέρια φύγανε από την καλλιέργεια της γης και πήγανε στο στρατό για να πολεμήσουν. Έτσι λοιπόν η Ήπεθρος δεν είχε εργατικά χέρια για να καλλιεργηθεί η γη και το αποτέλεσμα ήταν το κράτος να μην έχει χρήματα. Οικονομικά προβλήματα λοιπόν, προβλήματα στο στρατό. Χαλάρωσαν την απονομή της δικαιοσύνης, οι νόμοι δεν εφαρμόζονταν, αλλά ίσχυε ο νόμος του ισχυρού. Αν ήσουν ισχυρός οικονομικά, κέρδιζες το δίκιο σου στα δικαστήρια και οι νόμοι ήταν γραμμένοι μόνο στα χαρτιά και δεν τους εφάρμοζαν. Χαλαρή η δικαιοσύνη, δεν υπήρχε εφαρμογή του δικαίου. Και πολλοί μικροκαλλιεργητές είχαν χάσει τη γη τους και είχαν γίνει δούλοι στα κτήματα των δυνατών. Αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία προβλήματα για την αυτοκρατορία που αν δεν αντιμετωπίζονταν η αυτοκρατορία θα έπεφτε χωρίς στρατό, χωρίς οικονομία, χωρίς δικαιοσύνη. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Για να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτά τα προβλήματα, ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος έκανε τολμηρές αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση του κράτους. Διοικητικό και νομοθετικό έργο. Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες στα θέματα και όρισε ως διοικητές στρατηγούς υπεύθυνους για την ασφάλεια της περιοχής τους.
μοίρασε δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι αλλά και να στρατεύονται για να, για να την προστατεύουν στις ώρες των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας ακρίτες. Εξυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιστινιανού, τους προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε στην εκλογή. Στη συλλογή αυτή των νόμων που ήταν γραμμένη σε απλή και κατανοητή ελληνική γλώσσα, όριζε ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τη δικαιοσύνη. Έπρεπε να λύσει τα προβλήματα αυτά τα μεγάλα για να σταθεί η αυτοκρατορία και ήταν τολμηρός και αποφασισμένος ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος. Και ξεκίνησε το διοικητικό έργο, χώρισε τη μεγάλη και απέραντη αυτοκρατορία στα θέματα που ήταν μικρές περιφέρειες, έβαλε στρατηγούς να τα διοικούν έτσι ώστε να διοικούνται καλύτερα οι περιοχές. Έδωσε δημόσια γη σε γεωργούς οι οποίοι ζούσαν στις ακριτικές περιοχές έτσι ώστε να υπάρχει πολλής κόσμος κοντά στα σύνορα, ήταν οι γνωστοί μας ακρίτες, οι οποίοι καλλιεργούσαν τη γη και στρατεύονταν κιόλας όταν υπήρχε κίνδυνος για την αυτοκρατορία και πολεμούσαν. Πολεμούσαν πρώτα απ' όλα για τη δικιά τους τη γη, να φυλάξουν τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους, και αφού ήταν δωρεάν η γη στους γεωργούς, πάρα πολλοί που δεν είχαν δημόσια γη πήγαιναν να ζήσουν εκεί κοντά στα σύνορα, τουλάχιστον να έχουν ένα κομμάτι γη να καλλιεργούν και να ζούνε. Έτσι τα σύνορα ήταν γεμάτα με πληθυσμό και υπήρχε ασφάλεια στα σύνορα. Σημαντικό και αυτό. Εξυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιστινιανού που είχαν πλέον γίνει παλιοί και δεν είχαν επαφή με την εποχή, στις ανάγκες της εποχής τους δημοσίευσε σε ένα νέο νόμο ο οποίος ονομαζόταν εκλογή στην ελληνική γλώσσα, ενώ του Ιστινιανού ήταν στη λατινική, απλά να τους καταλαβαίνουν όλοι, και ήταν φιλάνθρωποι. Φιλάνθρωπα τα διατάγματα. Όλοι οι πολίτες ίσοι απέναντι στους νόμους, όχι οι ισχυροί και οι πλούσιοι να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Υποστήριξε τη θέση της γυναίκας, περιόρισε τη θανατική ποινή, είχε επηρεαστεί από το χριστιανικό πνεύμα. Η εκλογή λοιπόν ήταν η νομοθεσία του η μία, και ο άλλος του ο νόμος, ο γεωργικός νόμος. Με τον γεωργικό νόμο προστάτευε την περιουσία των ελεύθερων γεωργών και των κτηνοτρόφων και εξασφάλισε καλύτερες συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην Ήπεθρο. Προστάτευε λοιπόν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους με τον γεωργικό νόμο. Αφαίρεσε από τους κληρικούς και τους μοναχούς τη δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε στα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα τον κοινό για όλους φόρους. Είπε δηλαδή ότι και η εκκλησία στα κτήματά της και τις καλλιέργειες που κάνει και βγάζει έσοδα θα πληρώνει και αυτή φόρο στο κράτος όπως πληρώνουν όλοι, έτσι ώστε να ενισχυθεί οικονομικά το κράτος, και η δημόσια εκπαίδευση δεν θα είναι στα χέρια κληρικών και μοναχών, τα σχολεία θα είναι δάσκαλοι οι οποίοι θα διδάσκουν στη δημόσια εκπαίδευση και όχι αποκλειστικά και μόνο κληρικοί και μοναχοί. Αυτό λοιπόν ήταν το διοικητικό και νομοθετικό του έργο, πάρα πολύ σπουδαίο και φιλάνθρωπο. Δικαστές υπηρέτες της δικαιοσύνης. Ανέθεσε την τήρηση των φιλάνθρωπων νόμων στους υπηρέτες της δικαιοσύνης, τους δικαστές, των οποίων το έργο θεωρούσε το σημαντικότερο όλων επί της γης. Τις μεταρρυθμίσεις αυτές του Λέοντα του Τρίτου και των διαδόχων του δέχτηκαν με ανακούφιση οι λαϊκές τάξεις, δυσαρεστήθηκαν όμως οι πλούσιοι, οι δυνατοί και οι μοναχοί, γιατί τα μέτρα αυτά τους εμπόδιζαν να κερδίζουν περισσότερα. Ενίσχυσε λοιπόν το ρόλο του δικαστή και στους δικαστές ανέθεσε την τήρηση των νόμων και είπε ότι το έργο το οποίο κάνουν οι δικαστές είναι το σημαντικότερο πάνω στη γη, να προστατεύουν τους αδύνατους, να εφαρμόζεται το δίκαιο, να μην εξαγοράζονται από τους πλούσιους, γιατί τι να το κάνει να έχει γράψει καλούς νόμους όταν οι δικαστές δεν είναι δίκαιοι. Έτσι λοιπόν τους είπε τώρα, εγώ ψήφισα τους νόμους τους σωστούς, οι δικαστές είναι υπεύθυνοι για να τους υπηρετήσουν, και ανύψωσε και τόνισε τη σημασία
του ρόλου των δικαστών για την τήρηση των νόμων, που οι νόμοι θα ήταν υπεύθυνοι για την ενίσχυση της αυτοκρατορίας. Να είναι η αυτοκρατορία, να καλοδιοικείται ο στρατός, η οικονομία, τα πάντα. Δικαστές λοιπόν υπηρέτες της δικαιοσύνης. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις του Λέοντα του Τρίτου τις δέχτηκε ο λαός με μεγάλη ανακούφιση. Επιτέλους θα λυθούν τα προβλήματά μας, θα δούμε καλύτερες μέρες, θα λειτουργήσει σωστά η αυτοκρατορία. Οι πλούσιοι όμως, οι δυνατοί και οι μοναχοί, που είχαν και αυτή μεγάλη περιουσία και ήταν ισχυροί, δυσαρεστήθηκαν γιατί θα έχαναν από τα προνόμια τα οποία είχαν και εμποδίζονταν από το να κερδίζουν περισσότερα. Αυτό ήταν το μάθημα για την αναδιοργάνωση και τη μεταρρύθμιση της διοίκησης και της οικονομίας και της νομοθεσίας από έναν πολύ σπουδαίο αυτοκράτορα μεταρρυθμιστή, τον Λέοντα τον Τρίτο, τον Ίσαυρο. Για να δούμε τώρα το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία στα χρόνια του Λέοντα του Τρίτου του Ίσαυρου? Τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία ήταν η αποδιοργάνωση του στρατού, αποδυνάμωση της οικονομίας, στέρηση της υπαίθρου από εργατικά χέρια, χαλάρωση της δικαιοσύνης, αφαίρεση της γης από τους μικροκαλλιεργητές και η μετατροπή τους σε δουλοπάρικους. Στρατός, οικονομία, δικαιοσύνη, εργατικά χέρια δεν είχε η ύπεθρος, οι καλλιεργητές είχαν γίνει δουλοπάρικοι. Τι ήταν τα θέματα? Τα θέματα ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες. Τη διοίκηση και ασφάλεια των θεμάτων ανέθεσε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος σε διοικητές στρατηγούς. Τι ήταν οι ακρίτες? Οι ακρίτες ήταν κάτοικοι των ακριτικών περιοχών, στους οποίους ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος μοίρασε δημόσια γη με την υποχρέωση να την καλλιεργούν και να στρατεύονται και να προστατεύουν την αυτοκρατορία στις δύσκολες ώρες. Κάτοικοι των ακριτικών περιοχών που καλλιεργούσαν τη γη. Τι ήταν η εκλογή? Η εκλογή ήταν μια συλλογή νόμων γραμμένη σε απλή ελληνική γλώσσα, για να την καταλαβαίνουν όλοι, που όριζε ότι όλοι οι πολίτες ήταν ίσοι απέναντι στους νόμους, στη δικαιοσύνη, και είχε πολλές άλλες φιλάνθρωπες διατάξεις. Τι ήταν ο γεωργικός νόμος? Ο γεωργικός νόμος ήταν και αυτός μια συλλογή νόμων που προστάτευε την περιουσία των γεωργών και των κτηνοτρόφων και εξασφάλιζε καλύτερες συνθήκες σε αυτούς που ζούσαν στην ύπαιθρο. Υποστήριζε λοιπόν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Πού ανέθεσε τη φροντίδα για την τήρηση των φιλάνθρωπων νόμων ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος και πώς δέχτηκαν το μεταρρυθμιστικό του έργο οι λαϊκές τάξεις και οι ισχυροί? Την τήρηση των νόμων ανέθεσε στους δικαστές που θεωρούσε υπηρέτες της δικαιοσύνης και θεωρούσε το έργο τους το σημαντικότερο στη γη, γιατί χωρίς καλούς δικαστές είναι άχρηστη η καλή νόμη. Τις μεταρρυθμίσεις δέχτηκαν με ανακούφιση οι λαϊκές τάξεις και με δυσαρέσκεια οι ισχυροί, οι πλούσιοι και οι μοναχοί που έβλεπαν να περιορίζεται το κέρδος τους. Και σε αυτό σημείο τελείωσε και αυτό το μάθημα. Διάβασε καλά το βιβλίο σου και καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου.